Ο δίλητρος τετρακύλινδρος τουρμποντίζελ αναλαμβάνει την κίνηση του 640 και το αυτόματο οχτάρι κυβότιο της Volvo στέλνει διροπή και στους 4 τροχούς. Με κωδικό D4, ο κινητήρας αποδίδει 190 ύπους στις 4.000 τροφές και 40,7 κιλά ροπή. Κινεί αβίαστα το 640 και δεν θα αισθανθείς ποτέ ότι σου λείπει δύναμη. Αλλά όταν μπει στην εξίσωση και ο ανταγωνισμός, αντιλαμβάνεσαι ότι τα 1.770 κιλά του αυτοκινήτου κάνουν το έργο του λίγο πιο δύσκολο. Θα σε ανταμείψει με υψηλό επίπεδο άνεσης και εξαιρετική ποιότητα κύλησης που θυμίζει τα μεγαλύτερα SUV της φίρμας, όντας πολύ άνετο στο ταξίδι. Η ανάρτηση είναι όσο σφιχτή χρειάζεται για να ελέγχει το βάρος του αυτοκινήτου, αλλά λειτουργεί εξαιρετικά ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες, αποσβαίνοντας ήπια και χωρίς το ρίβους κάθε εμπόδιο. Πράγμα που το κάνει ιδανικό για τους δρόμους των ελληνικών πόλεων, που δεν είναι άρτια συντηρημένοι. Εκεί όμως που πραγματικά σε εκπλήσει το νέο 640, είναι όταν θελήσεις να κινηθείς εκτός δρόμου και να εκμεταλλευτείς τους 21,1 πόντους απόστασης από το έδαφος. Όχι βέβαια για να χαράξεις νέους δρόμους, αλλά να ακολουθήσεις μια χωμάτινη δασική διαδρομή. Τότε θα δεις ότι ακόμα και σε αυτό το πεδίο, η ανάρτηση λειτουργεί καλά, φιλτράροντας τα περισσότερα εμπόδια, χωρίς δράματα και μεταλλικούς θορύβους. Στο εσωτερικό, παρά τις compact διαστάσεις για την κατηγορία, έχουμε άνετους χώρους για τους επιβάτες και 460 λίτρα αποθηκευτικού χώρου. Η σχεδίαση ΔΕΑ ακολουθεί την κλασική συνταγή της Volvo, με minimal χαρακτήρα και απλές γραμμές. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η τεράστια οθόνη που χειρίζεται σχεδόν όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και όλο το κλίμα απομόνωσης και ηρεμίας θυμίζει έντονα τη σουηδική εταιρεία. Στον εξοπλισμό βρίσκεις όλα τα συστήματα ασφαλείας της Volvo και το μοναδικό για την κατηγορία Pilot Assist, σύστημα μερικής υποβοήθησης του οδηγού. Πρακτικά, το 640 είναι ένα premium μοντέλο της μικρομεσαίας κατηγορίας των SUV. Στην έκδοση της δοκιμής, με τετρακίνηση και πετρελοκινητήρα, ξεκινά από τις 49.000 ευρώ. Η έκδοση με τον βενζινοκινητήρα των 1.500 κυβικών και την κωδική ονομασία TAF3 δείχνει βέβαια πιο καλή για τα ελληνικά δεδομένα, με την τιμή να ανέρχεται στις 30.710 ευρώ για τη βασική έκδοση εξοπλισμού.